Συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Φασουλά, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι το οποίο δεν σχετίζεται όμως με τις αποφάσεις που πήραμε χθες για την οικονομική ενίσχυση και την ενίσχυση σε υλικοτεχνικό προσωπικό, σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό των νησιών αυτών, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που έχω πάρει εδώ και καιρό από την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ στην Αθήνα. Του είχα θέσει την ανάγκη η Ελλάδα να μην, η ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα 5 αυτά νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στους πολίτες αυτών των νησιών που σηκώνουν όλο το βάρος για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά και να καταλήξουμε στον τρόπο που αυτό θα συμβεί, στις τεχνικές λεπτομέρειες, και βεβαίως σήμερα έχω δώσει εντολή, η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν θα προχωρήσει άμεσα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι δεν έχουμε τη χρονική πολυτέλεια, άμεσα σε νόμο που θα αναιρεί αυτή την αποφασισμένη το προηγούμενο διάστημα άδικη, κατά τη γνώμη μου, αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές. Νομίζω ότι ήταν μια δίκαιη επιλογή η οποία έγινε πράξη, κυρίως, και θέλω να το τονίσω αυτό, χάρη στην κατανόηση του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος είναι απόλυτος γνώστης των συνθήκων στα 5 αυτά νησιά και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν κάνει οι νησιώτες μας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά θετική. Για πόσο καιρό? Κύριε Φασουλά, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι όσο διαρκεί η προσφυγική κρίση στα 5 αυτά νησιά, αλλά και σε ό,τι με αφορά όσο είμαι εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, από ό,τι φαίνεται και τα δύο θα διαρκέσουν πολύ, δεν θα υπάρξει άνοδος της τιμής του ΦΠΑ στα 5 νησιά.